Μιλάμε με τον Λαρισαίο δικηγόρο και υποψήφιο βουλευτή με το ΠΑΣΟΚ, Θωμά Παπαλιάκα. Κύριε Παπαλιάκα, ήσασταν από τους πρώτους οι οποίοι έπαιξαν για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στη Λάρισα και από τους πρώτους οι οποίοι ανακοινώθηκαν στην πρώτη επτάδα. Νέος δικηγόρος με ενασχόληση στην αυτοδιοίκηση. Γιατί να ασχοληθεί σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία με την κεντρική πολιτική σκηνή? Είναι δύσκολο το ερώτημα και δυσκολεύτηκα και εγώ πολύ να το απαντήσω, ξέρετε. Όμως, επειδή ακριβώς είναι δύσκολη η στιγμή και επειδή ακριβώς η χώρα χρειάζεται τώρα, σε αυτό το μεταβατικό στάδιο της εφεδρείας της, χρειάζεται το καινούριο πνεύμα και χρειάζεται κυρίως, ανθρώπους αυτοδημιούργητους, οι οποίοι μπορούν να έχουν την πολυτέλεια, να μην ζουν από την πολιτική και να μην έχουν ανάγκη να παραμείνουν στην πολιτική εφόρου ζωής, προκειμένου να αποδείξουν ότι έχουν να προσφέρουν και μόνο να προσφέρουν. Λοιπόν, είναι αδύνατη ανάγκη τώρα να εκπροσωπηθεί και να έρθει στα πράγματα η γενιά των Τριεντάριδων, η γενιά η δική μας, η οποία καλείται πρωτίστως και περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη γενιά να πληρώσει την κρίση. Έτσι, και παρότι μπήκα σε δίλημα, είναι η αλήθεια, και μάλιστα πάρα πολύ έντονο και βαθύ δίλημα, προσπάθησα, το σκέφτηκα και τελικά μετά την προτροπή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα σχετικώς φορτική προτροπή, αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτές τις εκλογές, με αυτή τη διαδικασία, τώρα που η ώρα είναι πιο κρίσιμη από ποτέ για τη χώρα μας. Ο ίδιος ο κ. Βενιζέλος παραδέχθηκε πρόσφατα ότι όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τα τελευταία δύο χρόνια περιείχαν και λανθασμένους χειρισμούς από πλευράς ΠΑΣΟ και για το λεφτά υπάρχουν, αλλά και για την προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή ο πολίτης να εμπιστευτεί ένα κόμμα το οποίο έκανε λάθη, τα οποία σημαδεύουν την ζωή του και θα σημαδεύουν πιθανόν και τις ζωές των παιδιών του? Συγγνώμη, Γιώργη. Καταρχάς, να μην μηδενίζουμε την προσφορά στην ελληνική κοινωνία της μεταπολίτευσης. Η μεταπολίτευση ως περίοδος υπήρξε μια καλή περίοδος για τη χώρα σε γενικές γραμμές. Έδωσε την πολυτέλεια στο μισό κομμάτι του πληθυσμού να μπει μέσα στα πράγματα, να διαβεί την πόρτα του δημοσίου, έφτιαξε μια μεγάλη σε όγκο μεσαία τάξη και έφερε μια κοινωνική ομαλότητα. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι τουλάχιστον δεκαπλασιάστηκαν και πλέον οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και των εργαζομένων. Πενταπλασιάστηκαν και πλέον οι κλίνες των νοσοκομείων, πολλαπλασιάστηκαν τα σχολεία με όλα τα αρνητικά. Βέβαια, τα αρνητικά της μεταπολίτευσης είναι σημαντικά. Φτάσαμε σε ένα επίπεδο ζωής το οποίο ίσως δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, στην παραγωγική πραγματικότητα εννοώ της χώρας μας. Ο καθένας μας ίσως έβγαζε περισσότερα χρήματα από όσα είχε παραγάγει, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται ο δάνειος πλούτος ο οποίος ερχόταν σε ρε στη χώρα μας για να γίνουν ακριβώς επενδύσεις και να κινηθεί η παραγωγική διαδικασία, ερχόταν ως καταναλωτικός πλούτος ο οποίος δεν μπορούσε να αποδώσει τίποτα περισσότερο. Αυτό είναι λάθος και ξέρετε, εμείς δυστυχώς θα είμαστε η γενιά που θα ζήσει ίσως για πρώτη φορά χειρότερα από τους πατεράδες της. Αυτό που αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας και γι' αυτό το λόγο η δική μας η γενιά θα πρέπει να πάρει τα πράγματα στα χέρια της. Επειδή όμως το ερώτημά σας είχε να κάνει με το ΠΑΣΟΚ και για ποιο λόγο να εμπιστευτεί κάποιος το ΠΑΣΟΚ που έκανε αυτά τα λάθη που αναφέρατε, εγώ θα σας πω το εξής, ότι η χώρα έζησε μια πρωτοφανή κρίση το 2009 και βεβαίως και λεφτά δεν υπήρχαν όπως αποδείχθηκε. Εγώ είμαι ο τελευταίος που αισθάνεται ότι πρέπει να απολογηθεί και να υπερασπιστεί αυτή την αντίληψη για τα πράγματα, αλλά και την προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα σας πω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολες και πρωτόφαντες οι συνθήκες για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μας είχε πάντοτε ευρωπαϊκό ευρωκεντρικό προσανατολισμό και το πρόβλημα είναι ότι, ξέρετε, όποτε έκανε βήματα μπροστά η Ευρώπη, ήταν με σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις. Έλεγε ο Δημήτρης Τσάτσος ότι η Ευρώπη είναι σαν το ποδήλατο. Όσο πατάμε τα πηδάλια, τόσο προχωρεί. Αν σταματήσουμε να τα πατάμε, θα πέσει. Λοιπόν, τα πηδάλια της Ευρώπης τα πατούσαν πάντοτε και καλύτερα και μεταρρυθμιστικότερα οι ευρωπαϊκές σοσιαλδημοκρατικές, σοσιαλιστικές, προοδευτικές κυβερνήσεις. Αντίθετα, η Ευρώπη πήγαινε πίσω με τις συντηρητικές κυβερνήσεις. Δυστυχώς η συγκυρία ήταν κακή το 2009 και η φιλελεύθερη φιλοτραπεζική αντίληψη των συντηρητικών κυβερνήσεων, ιδίως της Γερμανίας και της Γαλλίας, μας έφερε στην πάρα πολύ δύσκολη αυτή θέση. Συμφωνώ ότι ήταν λάθος η εμπλοκή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όμως να μην πούμε
εδώ ότι χρειαζόμαστε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο δεν είχε τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει. Και πάλι σας λέω ότι είμαι ο τελευταίος που θα υπερασπιστεί όποια λάθη γίναν και εσείς μου δίνατε το βήμα εδώ και 1,5-2 χρόνια να πω τη γνώμη μου και την έλεγα και εσείς ή ο ίδιος τη χαρακτηρίζατε αιρετική και να σας πω χαίρομαι κιόλας γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα το Πασόκ με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος πήρε στις πλάτες του τη χώρα, κυριολεκτικά την έβαλε στο PSI, στην κυβέρνηση Παπαδήμου, την έβαλε στο PSI, την έσωσε, έδωσε ανάσα για 3 χρόνια, τώρα με τη νέα γενιά του πια, γιατί ξέρετε ότι ο κεντροαριστερός χώρος έτσι κι αλλιώς θα εκφράζεται, είτε ο τίτλος του θα είναι Πασόκ, είτε θα είναι οποιοδήποτε άλλος, αυτός λοιπόν ο χώρος θα εκφραστεί με τη νέα του γενιά και με τις καινούργιες αντιλήψεις τώρα, με διάθεση για ρήξη με το παρελθόν, και κρατώντας την κληρονομιά που έχει πάρει, γιατί έχει πάρει και πολύ καλή κληρονομιά. Δεν πρέπει να ντρέπεται κανείς για πράγματα που έκανε η σοσιαλδημοκρατία και η προοδευτική παράταξη στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποια για τα οποία πρέπει να κάνει όμως να γίνουν σοβαρές διαδικασίες. Το σχόλιο σας για τα όσα συνέβησαν επί Νέας Δημοκρατίας και για το πώς η χώρα έφτασε εδώ και φυσικά για το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός, ο πρώην Πρωθυπουργός, δεν μας έχει μιλήσει ακόμη αυτή την περίοδο. Μίλησε, βγήκε μια φορά σε μια αθλητική εκπομπή και βγήκε και χθες να μας μιλήσει για τον Αντώνη Σαμαρά. Τι να πω, ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος προσπαθεί να φτιάξει ένα μύθο γύρω από το όνομά του, μιμούμενος ως κακέκτυπο το θείο του, ως κακέκτυπο λέω εγώ φαντάζομαι. Θα προσπαθήσει εκτιμώ στο μέλλον να ενώσει την κεντροδεξία με αυτά τα φτηνά κόλπα της δίθεν απόπειρας δολοφονίας και της δίθεν πολυσχεδούς εξωτερικής πολιτικής κλπ. Όμως, επειδή ακριβώς το 2009 τα πολιτικά γεγονότα έτρεξαν ραγδαία και επειδή με αυτοθυσία και με λάθη και όποιος δουλεύει και προσπαθεί και μάλιστα σε κρίσιμες στιγμές κάνει λάθη, λάθη κάνει όποιος δεν κάνει τίποτα, όπως ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος παρέλαβε μια ανθούσια οικονομία το 2004, έκανε την απίστευτη απογραφή αλλάζοντας απλώς τον υπολογισμό των αμυντικών δαπανών, κατασυκοφαντώντας και μαστιγώνοντας τη χώρα μας, με αποτέλεσμα να λέει, χωρίς να λάβει κανένα μέτρο και με πλήρη απραξία, με τη λεγόμενη ήπια προσαρμογή, δηλαδή σχεδόν τίποτα, να λέει, όπως είχε πει, ότι παρέδωσε μια θωρακισμένη οικονομία, όπως το θυμάστε, και το έλεγε πολύ χαρακτηριστικά. Ποια ήταν η θωρακισμένη οικονομία? Η οικονομία υποπτώχευση, υποκατάρρευση που δεν θα είχε σε 2 μήνες να πληρώσει μισθούς. Αλλά δυστυχώς, με τα λάθη που έγιναν από εκεί και πέρα, διότι γίνανε και σωστά και λάθη, τα είπαμε πριν, ο ελληνικός λαός ξέχασε την αλήθεια του μνήμης που έχει Καραμαλή και επιρρύπτει το μεγαλύτερο βάρος των ευθυνών άδικα στο Πασόκ. Όχι ότι δεν έγινε λάθη, όχι ότι και ο Παπανδρέου δεν έκανε λάθη και θα θυμίσω και εγώ θεωρώ πρώτο λάθος αυτό με την πάλι με το ξαναμέτρημα του ελλείμματος, άσχετα από το αν έγινε ή όχι τίποτα στην Ελστάτ, εγώ δεν το πιστεύω, αλλά ακόμη και αν δεν έγινε, το να ξαναμετρήσεις και να αυξήσεις το έλλειμμα είναι πάλι αυτομαστίγωμα και δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει. Θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αλλάξει όσο χρειάζεται μετά την αλλαγή ηγεσίας με τον Βαγγέλη Βενιζέλο προκειμένου να γίνει το επόμενο βήμα προς την εξυγίανση εντός και εκτός εισαγωγικών? Έχει αλλάξει και θα αλλάξει με τη βοήθεια των πολιτών. Και λέω ότι το ΠΑΣΟΚ μαζί με όλο το πολιτικό σύστημα μέχρι σήμερα ήταν θύμα ενός διαχρονικού, ιστορικού, όπως λέει ο Αλέκος Παπαδόπουλος, λαϊκισμού, ο οποίος εμπότισε βαθιά για πολλές δεκαετίες την ελληνική κοινωνία. Αυτός ο λαϊκισμός ήταν κυρίως, έφερε ένα ποσοτικό κριτήριο, ως κύριο κριτήριο του πόσο φιλολαϊκός ή αριστερός είναι κανείς. Αρκεί να σας πω ότι το Κουκουέ, για παράδειγμα, έλεγε ότι ο ελάχιστος μισθός πρέπει να πάει στα 1.300 ευρώ. Συμφωνούμε. Και το επίδομα ανεργίας στα 1.300 ευρώ. Συμφωνούμε. Και να σας πω ότι εγώ είμαι πιο αριστερός. Και λέω να γίνει 2.000 ευρώ ο ελάχιστος μισθός και 2.000 το επίδομα ανεργίας. Και κάποιος άλλος εσείς, ας πούμε, που μπορεί να είστε ακόμα πιο αριστερός, θα μας πείτε να γίνουν 3.000. Το θέμα είναι αυτό, είναι ποσοτικό ή είναι δομικό. Ή πρέπει ο άνεργος να επανεκπαιδευτεί, ή πρέπει να ανοίξεις παραγωγική διαδικασία, διότι
Έχει πεθάνει η παραγωγή στην Ελλάδα, διότι οι επιδοτήσεις ουσιαστικά προτρέπουν τους αγρότες να μην δουλεύουν. Συμφωνείτε με την άποψη που εξέφρασε και ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματός σας, ότι η αριστερά με αυτή τη στάση του ήταν αυτή που ουσιαστικά οθούσε τις παρατάξεις που κυβερνούσαν να δώσουν το κάτι παραπάνω το οποίο δεν έπρεπε να δώσουν με αποτέλεσμα τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό της χώρας? Η αριστερά ήταν συνένοχη απλώς. Η αριστερά ήταν συνένοχη και στους πολίτες άρεσε να τους χαϊδεύουν τα αυτιά και να ακούνε ευχάριστα πράγματα μόνο από τις κυβερνήσεις. Και είχαμε μια διαρκή πλειοδοσία. Πόσες ήταν οι αυξήσεις κάθε φορά, τι αυξήσεις θα δώσουμε, πόσα χρήματα θα δώσουμε, αν θα αυξηθούν οι επιδοτήσεις ή όχι, χωρίς κανένας να ρωτάει πόσο παράγουμε, πόσο κάνουν τα προϊόντα μας, μπορούμε να κάνουμε εξαγωγές ή όχι. Χαρακτηριστικά σας λέω ότι τώρα, ακόμη και αν τώρα μας διέγραφαν το σύνολο του χρέους μας, μας το κούρευαν όλοι, επειδή είστε απόγονοι του Περικλή, του Καλλικράτη, ας πούμε, αν μας λέγανε, οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, μηδέν χρέος για σας. Πιστεύετε ότι με το έλλειμμα που έχουμε το πρωτογενές σε 10 χρόνια δεν θα ξανακάνουμε ακριβώς το ίδιο χρέος? Το ίδιο θα κάνουμε. Γιατί? Διότι δεν παράγουμε όσα τρώμε. Όταν έχουμε ένα αριθμό περίπου 20 δισεκατομμυρίων ή 5 που έχει πέσει τώρα, έλλειμμα πρωτογενές, σημαίνει ότι κάθε χρόνο για να τη βγάλουμε, να το πω απλά, χρειαζόμαστε να δανειστούμε 5 ή αντίστοιχα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν αυτό δεν σταματήσει. Και αν δεν έχουμε μια παραγωγική διαδικασία ζώσα, δηλαδή αν δεν αλλάξουν απλά πράγματα, όπως δεν μπορεί να επιδοτείται αναστρέμα η καλλιέργεια, και αυτό είχε γίνει τότε για να σταματήσουν τα διπλοζυγίσματα, θυμάστε. Δεν μπορεί να επιδοτείται αναστρέμα η καλλιέργεια με αποτέλεσμα ο αγρότης να αφήνει χέρσο το χωράφι του, να μην το καλλιεργεί, να κάθεται και να παίρνει την επιδότηση ή να κάνει πιο εύκολες καλλιέργειες, ακόμη και είναι ασύμφορες, προκειμένου να είναι ευκολότερο για αυτόν, ή αντίστοιχο ο δημόσιος υπάλληλος να μην δουλεύει αρκετά, προκειμένου να προσπαθεί δηλαδή να δουλέψει όσο γίνεται λιγότερο, γιατί δεν παίρνει αρκετά χρήματα, ή ο ιδιώτης, ο επιχειρηματίας να μην παράγει αρκετά. Λοιπόν, αυτό πρέπει να τελειώσει. Θα πρέπει όλοι μας να σκεφτούμε πώς θα παράγουμε αυτά που βγάζουμε, προκειμένου να μην έχουμε κανένα στο εξής ανάγκη, κανέναν εξωτερικό δανεισμό. Για το λόγο αυτό και μόνο θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα γίνουμε παραγωγικότεροι. Και εκεί πρέπει να αλλάξουμε. Στη σκέψη και την οτροπία μας. Δηλαδή, λέμε ότι έχουμε πολλούς δημοσίους υπαλλήλους. Οι δημόσιοι υπάλληλοι λοιπόν, πλέον μετά τις τελευταίες συνταξιοδοτήσεις, κατά 80% είναι νέοι και πολύ προσοντούχοι. Αντί να σκεφτούμε πώς αυτοί θα γίνουν παραγωγικοί, σκεφτόμαστε πώς θα παίρνουν λιγότερα. Αυτή είναι λάθος λογική. Και αντίστοιχα στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την καμπάνια σας, ως υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ έχετε το πιο δύσκολο έργο από όλους τους υποψηφίους των υπολείπων κομμάτων, γιατί είστε η κυβερνητική παράταξη που έχει και την φθορά. Τι λέτε στους πολίτες προκειμένου να τους πείσετε ότι πρέπει να σας στηρίξουν με την ψήφο τους? Καταρχάς, για μας δεν υπάρχει θέμα αν είμαστε ή όχι στην Ευρώπη ή αν πρέπει να μείνουμε ή όχι στην Ευρώπη. Για τη δική μας γενιά, για την προοδευτική παράταξη, η Ελλάδα είναι Ευρώπη. Δεν το συζητάμε. Δυστυχώς, όπως σήμερα είναι τα πράγματα, ο άλλος δρόμος είναι το χάος. Οδηγεί στη δραχμή, στην υποτιμημένη δραχμή κατά 70% όπως λένε οι μελέτες τουλάχιστον, και τελικά στο χάος. Στην πάυση των πληρωμών, και μην ξεχνάμε ότι αν βγούμε από την Ευρώπη, θα κοπούν οι επιδοτήσεις. Θα κοπούν οι δανειοδοτήσεις της Τρόικας και θα πρέπει μόνοι μας να παράγουμε αυτά που βγάζουμε. Δεν θα μπορούμε να εισάγουμε πετρέλαιο, διότι δεν θα μας δίνει κανένας. Και αντιλαμβάνεστε ότι θα περάσουμε πάρα πολύ δυστυχισμένα χρόνια. Οι παλιότεροι που τα είχαν περάσει λένε ότι δεν θέλουν να τα ξαναζήσουν. Ούτε εγώ θέλω να τα ξαναζήσω, ούτε η δική μας γενιά νομίζω. Ο άλλος δρόμος, και επειδή πηγαίνοντας στα καφενεία, στους δρόμους, συζητώντας με τους πολίτες, καταλήγουμε, ακόμη και με τους πιο αγανακτισμένους, εγώ συζητάω μέχρι το τέλος. Καταλήγουμε και όλοι δέχονται στο τέλος ότι υπάρχει ο ευρωπαϊκός δρόμος και ο δρόμος της δραχμής και του χάους. Λοιπόν, πολλοί ακόμη σήμερα είναι στο στάδιο να λένε ότι εντάξει, γίνει χάος, δεν μπορεί να πάει πολύ χειρότερα. Εγώ απλώς τους καλώ, εν ώψη αυτής της κρίσιμης ψηφοφορίας, να σκεφτούν αν πραγματικά ο δρόμος της Ευρώπης, ο δύσκολος δρόμος της Ευρώπης, είναι καλύτερος ή είναι καλύτερο το χάος. Και να πούμε και κάτι.
ότι την Κυριακή ταυτόχρονα με τις δικές μας εκλογές είναι και ο δεύτερος γύρος των εκλογών στη Γαλλία και ο σοσιαλιστής Ολάντ αναμένεται ότι θα επικρατήσει. Και σας είπα πριν ότι η Ευρώπη έκανε βήματα μπροστά μόνο με σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις. Αρκεί να σας πω ότι η διεύρυνση στην οποία πρωταγωνίστησε η Ελλάδα αλλά και η είσοδος του ευρώ έγιναν με 13 στις 15 σοσιαλιστικές κυβερνήσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι και τώρα η επικράτηση του Ολάντ ελπίζουμε όλοι ότι θα είναι το θεσμικό αντίβαρο σε αυτή την γερμανική ηγεμονία. Ο Ολάντ μάλιστα έχει προαναγγείλει ότι θα πάμε σε ευρωομόλογο και σε άλλες αναπτυξιακές διαδικασίες και σε λιγότερο φιλελεύθερη συντηρητική φιλοτραπεζική πολιτική. Αυτό είναι η μεγάλη μας ελπίδα και να πούμε τι. Να σας πω μια κουβέντα μόνο για την απάτη της επαναδιαπραγμάτευσης του μνημονίου που επαγγέλλεται ο κύριος Σαμαράς. Δεν μιλάμε για επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου, όχι γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό, αλλά γιατί η Ευρώπη σας είπα ότι είναι δυναμική η διαδικασία, ότι είναι σαν το ποδήλατο που έλεγε ο Δημήτρης Τσάτσος και ότι η σοσιαλδημοκρατική, η σοσιαλιστική προοδευτική αντίληψη για τα πράγματα λέει ότι θα έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση συνολικά της κρίσης, όχι μόνο του ελληνικού χρέους ή του ελληνικού μνημονίου. Γιατί ξέρετε, εμείς έχουμε την τύχη και την ατυχία να είμαστε οι πρώτοι που χτύπησε η κρίση. Άρα, μας προστατεύουν και με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο θα προσπαθήσουν οι εταίροι μας ώστε να επιβιώσουμε. Και το αρνητικό είναι ότι αποτελέσαμε και λίγο το πειραματόζωο σε ένα σημείο. Αλλά εμείς θα πρέπει να αλλάξουμε εσωτερικά πρώτα. Τελευταία ερώτηση και εξαιρετικά κρίσιμη κατά την άποψή μου, ο κ. Καρατζαφέρης. Δικαιολογεί την αποχώρησή του από την κυβέρνηση και την αντιμνημονιακή στροφή του στο γεγονός ότι κανένας δεν του δίνει τις διαβεβαιώσεις ότι το δεύτερο μνημόνιο θα πετύχει και δεν θα αποτύχει όπως ομολογουμένως απέτυχε το πρώτο μνημόνιο. Μάλιστα, επικαλείται και σχετικές δηλώσεις της διευθύντριας του IMF, της κυρίας Λαγκάρτ, η οποία δεν δεσμεύεται ότι θα πετύχει πραγματικά αυτή η συνταγή. Εσείς πιστεύετε ότι αποτελεί θέσφατο ότι το μνημόνιο θα μας οδηγήσει στο ξέφωτο? Εγώ σας είπα και άλλη φορά ότι φοβήθηκα πολύ από την είσοδο του δεύτερου μνημονίου στη ζωή μας ότι η χώρα σύντομα θα ανακοίνωνε ότι δεν μπορεί να κάνει πράξη αυτά που έχει υποσχεθεί με το μνημόνιο. Όμως το PSI μας έδωσε μια μεγάλη ανάσα τριών χρόνων τουλάχιστον και είναι όλοι ανακουφισμένοι ώστε να προσπαθήσουμε εκ των ενόντων και με τη βοήθεια των 15 δισεκατομμυρίων που θα έρθουν από την Ευρώπη και με την απορρόφηση των άλλων κοινοτικών χώρων να αρχίσουμε την παραγωγική διαδικασία, να εκκινήσουμε την οικονομία μας. Κανείς δεν εγγυάται ότι θα πετύχει το μνημόνιο, όπως όμως σας είπα, δεν είναι και καθόλου βέβαιο και μάλιστα η επιδίωξη είναι να αλλάξει πλήρως η φιλοσοφία της αντιμετώπισης της κρίσης στην Ευρώπη. Πιθανόν λοιπόν αύριο μεθαύριο με το καλό να επικρατήσουν οι σοσιαλιστικές δυνάμεις στην Ευρώπη να μην χρειάζεται το μνημόνιο, να πάμε σε ευρωομόλογο και άλλες πιο αναπτυξιακές λύσεις.